Γιατί δεν προχωρήσατε αλήθεια σε ουσιαστικούς ελέγχους για τη φοροδιαφυγή? Από τα 2.062 ονόματα της λίστας Λαγκάρτ έχουν ελεγχθεί μόλις 25. Γιατί? Σήμερα μαθαίνουμε από δημοσιεύματα του ξένου τύπου, ξένων εφημερίδων, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι παραιτήθηκαν επειδή τους ασκούνταν πιέσεις να μην ελέγξουν όσους αναφέρονταν στη λίστα Λαγκάρτ, επειδή ήταν στενοί σας συνεργάτες, κύριε Σαμαρά. Ορίστε λοιπόν και το δημοσίευμα. Σας άκουσα όμως, κύριε Αρχηγέ της Αντιπολίτευσης, να υπερασπίζεστε το συνεργάτη σας. Δεν τον ονομάτισα εγώ, εσείς τον ονοματίσατε. Τον κύριο Παπασταύρου. Και βεβαίως σας τιμά να τον υπερασπίζεστε. Συνεργάτη σας ήταν. Δεν σας τιμούσε βέβαια ότι του παρήχατε ασυλία όσο ήσασταν στην κυβέρνηση και ήταν συνεργάτη σας, συνεργάτης του Πρωθυπουργού, στους ελέγχους τους ΔΟΕ. Είπατε όμως μακάρι η χώρα να είχε άλλους 10 Παπασταύρου. Δεν έχει άλλους 10, κύριε Σαμαρά. Άλλους 2.062 έχει και είναι στη λίστα Λαγκάρτ και θα ελεγχθούν ένας προς ένα. Τελεία και παύλα. Ένας προς ένα. Όλοι θα ελεγχθούν. Η ασυλία στο συνεργάτη σας, ηθικό δικαίωμα. Δεν άκουσα όμως να πείτε τίποτα για την ασυλία που παρήχατε και συνεχίζετε από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν είπατε κουβέντα, στην ολιγαρχία αυτού του τόπου.